Γιώργο, ένα μάτς που ξεκίνησε 1-0, αυτό μας έδωσε την εντύπωση και το καθάρισες στο τέλος, αλλά βασικά η ομάδα ήθελε το τρίποντο το πρώτο που λιγάκι της είχε δημιουργήσει και είναι μια πίεση. Ήταν μια ομαδική δουλειά από όλα τα παιδιά, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, από αυτούς που παίξαν και αυτούς που δεν παίξαν. Ξέραμε ότι καλώς ή κακώς νωρίς στην αρχή του πρωταθλήματος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα τελικό. Θέλαμε οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς. Ευτυχώς καταφέραμε, κερδίσαμε. Σίγουρα η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Νομίζω ότι έχει φύγει το άγχος που είχαμε και θα δούμε συνέχεια του πρωταθλήματος. Σήμερα εσύ έπαιξε για το Βέλιο. Δηλαδή και στο κομμάτι το επιθετικό, αλλά και στο σκοράρισμα πήρες και τη δουλειά του λίγο. Πήρες το βάρος του, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, σήμερα έτυχε να είμαι εγώ. Το επόμενο παιχνίδι μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Το θέμα είναι να κερδίζει η ομάδα και να συνεχίζει. Χρειαζόμαστε εννοείται τον Απόστολο. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Πώς έζησες το παιχνίδι και στη διάρκεια του, γιατί ναι, μεν ήσασταν μπροστά, αλλά υπήρχαν στιγμές στο παιχνίδι που μπορούσε να γυρίσει, να πάει σε άλλη κατεύθυνση. Η ομάδα είναι για περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να παίξουμε το 60-70% των δυνατοτήτων μας. Ήταν μια αγχωτική νίκη. Επειδή είμαστε πιεσμένοι πάρα πολύ με τα κακά αποτελέσματα προηγούμενα, σιγά σιγά η ομάδα βρίσκει χημεία. Έχει δουλέψει πάρα πολύ με την αρχή της προετοιμασίας και αυτό θα βγει στη συνέχεια, θα το δείτε. Οπότε νομίζω ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα καλύτερη και θα είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και ο κόσμος μας και εμείς και η διοίκηση και όλοι. Μια τελευταία ερώτηση, λίγο προσωπική διάσταση. Το ξεκίνημα που κάνεις φέτος, προσωπικά πιστεύω είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι και ένα, ας το πούμε έτσι, μια προσωπική ρεβάνς με τις ατυχίες που είχες τα προηγούμενα χρόνια με τραυματισμούς. Από τη στιγμή που είσαι υγιής, σου βγαίνει κάτι πολύ καλό ποδοσφαιρικά. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά. Ευτυχώς έχω περάσει. Είναι ο τρίτος μου χρόνος εδώ. Έχω περάσει 1,5 χρόνο τραυματισμούς, οπότε δεν έχω περάσει 14 χρόνια που είμαι επαγγελματίας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ευτυχώς τα αφήνω πίσω αυτά. Με βοήθησε πάρα πολύ η οικογένεια του Ατρομήτου, ο κύριος Σπανός και ο κύριος Αγγελόπουλος. Από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία πάντα με πίστευαν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι στη συνέχεια να τους κάνω ακόμη πιο χαρούμενος με τις επιλογές που αποδείξαν στο πρόσωπό μου. Αυτό. Και νομίζω η συνέχεια να είναι ακόμα καλύτερη.